Κύριε Σιδηρόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχετε και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο και στην εφημερίδα Ριζοσπάστη σήμερα. Θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτά τα στοιχεία που δίνετε, γιατί πραγματικά είναι αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στα σχολεία μας, τι γίνεται όταν εντοπίζεται ένα κρούσμα, πλέον μόνο στα δημοτικά, βάση περιπτώσει που είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο, και τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, πού είναι ο κρατικός έλεγχος σε όλα αυτά. Τεστ, απολυμάσεις και όλα αυτά που λέει, εν πάση περιπτώσει, το πρωτόκολλο. Πραγματικά, η ζωή αποκάλυψε πράγματα τα οποία ίσως να μην τα είχαμε φανταστεί κιόλας τους προηγούμενους μήνες. Να θυμίσω ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς, Σεπτέμβριο, υπήρχε μια ανακοίνωση που λέγαμε ότι η κυβέρνηση παίζει στον τζόγο την υγεία εκπαιδευτικών μαθητών και γονιών. Και πραγματικά αυτό το ζούμε τις τελευταίες μέρες, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, που είναι τέτοια η κατάσταση. Και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που δεν εξηγούνται. Η μόνη εξήγηση είναι ότι θέλουν πραγματικά να αφήσουν τα σχολεία ανοιχτά για λόγους οικονομίας, όπως έχουμε εξηγήσει, για να συνεχίσει να κινείται η αγορά σε ένα βαθμό, χωρίς να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ. Και δεν αξιοποίησαν τους μήνες, τους προηγούμενους, μέσα στο καλοκαίρι, να προετοιμάσουν την κατάσταση που λέγαμε 15 αργά τμήματα, αποστάσεις, περισσότερους εκπαιδευτικούς κτλ., που θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα, μας συνέβαιναν όλα αυτά. Αλλά τις τελευταίες μέρες ζήσαν περιστατικά, όπως για παράδειγμα ένας γονιός να είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα και το παιδί του να πρέπει να πηγαίνει σχολείο, να μην προβλέπεται πουθενά να μην πηγαίνει σχολείο, να έχουμε εκπαιδευτικό θετικό και να μην γίνεται τεστ στους μαθητές του τμήματος, ή ακόμα πιο ακραία έτσι περίπτωση εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως λέμε γερμανικών, αγγλικών, πληροφορικής κτλ., οι οποίοι επειδή μπαίνανε μία ώρα σε κάθε τμήμα και όχι δύο όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ και της κυβέρνησης, να μην θεωρείται αναγκαίο να κλείνονται τμήματα και όχι να κλείνονται τμήματα. Εμείς δεν είμαστε, να σου πω και υπέρ του γενικά, να κλείσουν τα σχολεία. Εμείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία ακριβώς γιατί τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο, πρέπει να μορφώνονται, να κοινωνικοποιούνται, να αναπτύσσονται ομαλά κτλ. Αλλά πρέπει να παίρνονται και όλα τα μέτρα. Δεν είναι για παράδειγμα δυνατό στο παράδειγμα που σας είπα το τελευταίο. Ένας εκπαιδευτικός που μπήκε έκανε 5 μονόρα μαθήματα, ήρθε σε επαφή με 100 με 120 μαθητές για 45 λεπτά. Δεν μπορεί να μην κάνεις τουλάχιστον ένα τεστ για να δεις ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και τα τεστ, αν θέλετε, αποτυπώνουν και την πιο αντικειμενική κατάσταση κάθε στιγμή, για να μπορείς να πάρεις και τα ανάλογα μέτρα κλεισίματος κτλ. Απ' την άλλη, δημιουργούνται και ζητήματα και σε σχέση με τους γονείς. Για παράδειγμα, αν μπορεί να... ένας γονιός ο οποίος δεν θα θέλει να στείλει το παιδί του στο σχολείο, γιατί ξέρει ότι έχει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην τάξη ή ο δάσκαλος ήταν επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν δικαιούται άδεια ή κάποια ελάμφρυση οτιδήποτε από τη δουλειά του. Mm-hmm. Ή ακόμα, τι να κάνω, το αφήσει τον παππού και στη γιαγιά, που από τη μία είναι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δημιουργούνται πολλά περισσότερα. Αδιέξοδα προβλήματα. Ουσιαστικά. Αδιέξοδα, πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε. Και είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, και το άλλο που σημειωματικά τις προηγούμενες μέρες, που ήταν και η δευτεροβάθμια ανοιχτή εδώ στη Θεσσαλονίκη και στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Ότι ακόμα τα σχολικά λεωφορεία και σήμερα που μιλάμε, αλλά και τις προηγούμενες μέρες ακόμη περισσότερο, είχαν πληρότητα ακόμα και 100%. Δηλαδή υπήρχαν μαθητές από διάφορες περιοχές της πόλης ή των νομών και των χωριών, από διάφορα τμήματα, 50 μαθητές μέσα σε κάθε λεωφορείο, τα οποία πήγαιναν κανονικά στο σχολείο. Εκεί κανένα μέτρο, πραγματικά είναι εγκληματική η πολιτική και το έχουν ζήσει όλοι στο πετσί τους αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Και γι' αυτό και οι γονείς εκπαιδευτικοί αυτές τις μέρες έχουν ανεβάσει έτσι, αυτό που λέμε να ανέβει στο κόκκινο οι διεκδικήσεις, να ανέβουν στο κόκκινο οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών, να διεκδικήσουν το απολύτως αυτονόητο. Δεν βάζουμε και κανένα, ξέρω εγώ, αίτημα φοβερό και τρομερό, να το πω έτσι και απλά, να γίνονται δωρεάν τεστ καταρχήν, γιατί δεν μπορεί κάθε γονιός, κάθε οικογένεια, κάθε εκπαιδευτικός να πληρώνει για να ξέρει τι του γίνεται. Δωρεάν τεστ με ευθύνη της κυβέρνησης. Από τα κέντρα υγείας, τα τόμοι, τα νοσοκομεία, ανάλογα ότι έχει κάθε, από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, ανάλογα ότι έχει κάθε περιοχή. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να δοθεί μια λύση, τέλος πάντων να μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερη η κατάσταση και ειδικά τους επόμενους μήνες και εβδομάδες. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν τώρα η κυβέρνηση σκέφτεται σήμερα να κλείσει και τα δημοτικά. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σκέψη αυτή να κλείσουν και τα δημοτικά πλέον. Λέτε τα πρωτόκολλα γίνονται ελάστιχο και φαίνεται και συγκεκριμένα παραδείγματα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ναι. Νομίζω είναι πάνω κάτω σε αυτά που είπαμε και πριν. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν τα κρούσματα που κρύβονται, για παράδειγμα, σε χώρους εργασίας που έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Και είναι γνωστό. Το ίδιο γίνεται και στα σχολεία με τον άλλο τρόπο.
Πρωτόκολλο λάστιχο εμείς το βάζουμε με την έννοια του πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Όταν, για παράδειγμα, αυτό που είπα πριν, σου λέει ότι ένας εκπαιδευτικός είναι από μία ώρα και δεν μετράει, πρέπει να μπει δύο ώρες. Είναι αντιπιστημονικό αυτό το πράγμα. Ή όταν σου λέει ότι ο δάσκαλος το λεήμερο, για παράδειγμα, στα δημοτικά, μπορεί να νοσήσει. Άρα το λεήμερο τμήμα να κλείσει. Αλλά οι τάξεις δεν θα κλείσουν οι πρωινές. Που ο δάσκαλος το λεήμερο γνωρίζετε όλοι ότι έρχεται σε επαφή με όλες τις τάξεις ενός σχολείου. Αυτό νομίζω αποδεικνύει αυτό που λέμε ότι γίνεται πραγματικά λάστιχο το πρωτόκολλο και δεν τηρείται καμιά επιστημονικότητα, να το πούμε έτσι. Άρα το στοιχείο ότι στην Κεντρική Μακεδονία ήταν 71 κλειστά τμήματα ή σχολεία διαψεύδεται από την πραγματικότητα, γιατί δεν ξέρουμε τι γινόταν στα υπόλοιπα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουμε στοιχεία. Εντάξει, αυτό το λέμε και το γνωρίζουμε από συναδέλφους που βρίσκονται σχολεία, από γονείς κτλ. Τα 71 σήμερα είναι πάνω κάτω εκεί στην Κεντρική Μακεδονία, κοντά στα 80 έδινε το Υπουργείο, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα. Και αυτά τα συμπτωματικά που λέμε και δεν τα γνωρίζουμε, αλλά και αυτά που είναι κρούσματα αλλά δεν κλείνει τελικά ένα τμήμα. Τα κρατάνε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανοιχτά. Συνάδελφοι που βρίσκονται στα σπίτια τους και οι τάξεις λειτουργούν. Κοιτάξτε, γίνεται και το άλλο τώρα που λέτε με αυτό με τα πρωτόκολλα λάστιχα. Υπάρχει περίπτωση και ένας εκπαιδευτικός να νοσήσει και για να μην κλείσει το τμήμα να αντικατήσει από άλλον συνάδελφο, από άλλον εκπαιδευτικό. Πράγμα το οποίο πριν 2-3 χρόνια, παρότι δεν ήταν και σωστό, αλλά στα πλαίσια μιας μέρας που μπορεί ένας συνάδελφος να έλειπε, να έλεγε εντάξει, ας μην κλείσω το τμήμα, κάπως τα παιδιά να είναι στο σχολείο. Αλλά σήμερα αυτό το πράγμα νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και επικίνδυνο για το πώς η διασπορά μπορεί να εξαπλωθεί. Να σας πω και ένα ακόμα παράδειγμα. Έχουμε πραγματικά πολλά παραδείγματα, δεν ξέρω πού να σταματήσω. Είχαμε περιστατικό, ας πούμε, συναδέλφου νηπιαγωγού, όπου ο γιος της ήταν σε τμήμα νηπιαγωγείου με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η ίδια δεν καλυπτόταν από πουθενά να μην πάει την άλλη μέρα στο σχολείο. Αν ο γιος της είχε κολλήσει κι αυτός και η ίδια, την επόμενη μέρα και αυτός πήγαινε στο σχολείο και η μητέρα που είναι νηπιαγωγός και ο σύζυγος που ήταν στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε δραστηριότητες το απόγευμα, γιατί πριν 2-3 εβδομάδες είχαμε και αυτά ανοιχτά, καταλαβαίνετε ότι από ένα κομμάτι κι αν ξεφύγει, πώς αυτή η διασπορά που μπορεί να φτάσει. Και πιθανόν είναι και μια από τις αιτίες εδώ στην. Εντάξει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και συνολικότερα στο πώς μπορούν, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και απ' την άλλη, έχουμε την κυβέρνηση πραγματικά μία Σεπτέμβρη να έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι όλα είναι έτοιμα και μην ανησυχείτε, δώσαμε αντισηπτικά, μάσκες, παγουρίνο κτλ. Και σήμερα να τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη και να θεωρεί και υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό, αν τελικά. Εκεί δηλαδή αυτή η λογική της ατομικής ευθύνης, εκεί οδηγείται. Ότι να είσαι και υπεύθυνος αν τελικά κλείσει το τμήμα σου. Γιατί έφταιγες εσύ που δεν πήρες τα μέτρα ή δεν συνέτησες τα παιδάκια μέσα στην τάξη κτλ. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε πολλές περιπτώσεις κρουσμάτων σε σχολεία, είτε παιδιών, είτε γονιών, είτε εκπαιδευτικών, όπως μας λέγατε. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση? Κανονικά θα έπρεπε να είναι ζήτημα του ΕΟΔΗ αυτό, των μαζικών τεστ. Υπήρξαν παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα, είτε από τους εκπαιδευτικούς, είτε από συλλόγους γονέων, σε αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα ζήτημα που μπήκε τις προηγούμενες 10 μέρες πολύ επιτακτικά στα σχολεία. Δηλαδή το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, αφού η κυβέρνηση μας έχει αφήσει έτσι, γιατί πραγματικά έστελνε τον κόσμο όποιος θέλει να πάει να κάνει, να πληρώσει το τεστ, που ξέρουμε και τις τιμές και ξέρουμε ότι χρειάζεται να γίνει και επανάληψη κτλ. Και δεν μπορεί αυτό να το σηκώσει τσέπη ενός εργαζόμενου μιας λαϊκής οικογένειας, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχουν πρωτοβουλίες και από εκπαιδευτικούς ένα σχολείο και από συλλόγους γονέων να ζητήσουν, να διεκδικήσουν να γίνουν μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ από τα κατόπους κέντρα υγείας, από τον ΕΟΔΗ, από νοσοκομεία κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε και κάποια θετικά παραδείγματα. Είχαμε δηλαδή και θετικές εξελίξεις. Με την έννοια ότι υπήρξαν και σχολεία. Όπως? Στο οποίο είχαμε, για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα ήταν στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, της Μίκρας, όπου το Κέντρο Υγείας Θέρμης, και κοιτάξτε τώρα, δείτε και το άλλο, τη μέρα που το Κέντρο Υγείας Θέρμης έλεγε ότι μπορεί να κάνει μέχρι 20 τεστ την ημέρα, υπήρχαν 7 σχολεία στο Δήμο Θέρμης με κρούσματα. Καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως είχε προετοιμαστεί, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο σχολείο, με την πίεση των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκαν τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς δωρεάν. Και τι αποκαλύφθηκε από εκεί? Ότι υπήρχαν ασυμπτωματικοί ασθενείς, τέλος πάντων φορείς του ιού, που αν δεν γινόταν τεστ και δεν μπαίναν τελικά στην καραντίνα, θα συνέχιζαν να είναι στο σχολείο, με τα παιδιά, με τις οικογένειές τους, με συγγενείς τους κτλ.
Και έτσι δηλαδή είναι και προληπτικό αυτό το μέτρο να σταματήσει μια κατάσταση. Αντίστοιχα είχαμε και ένα από τα επόμενα σχολεία στο γυμνάσιο του Σταυρού, όπου εκεί είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα κρούσματα στο Λύκειο. Ήταν ακριβώς μια μέρα, δυο πριν κλείσει η δευτεροβάθμια στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί τελικά από την πίεση και των εκπαιδευτικών και του διευθυντή που μπήκε μπροστά, έγινε τεστ και στους μαθητές, δηλαδή συνολικά σε όλο το σχολείο, και οπότε είχες και μια εκτίμηση κατάστασης. Και μιλάμε για μια περιοχή που ακόμα έχει πολλά κρούσματα εκεί, στο Σταυρό, Ασπροβάλλοντα, στην περιοχή δηλαδή της Βόλβης. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα με συλλόγους γονών κτλ. Το κρίσιμο, αν θέλετε, τη γνώμη μου είναι, επειδή αποφάσεις έχουμε και άλλες, πολλές από συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, ότι να υπάρξει η πίεση, η οργάνωση, ο τρόπος ώστε αυτά να διεκδικηθούν. Να μην μείνουν δηλαδή συμφωνίες στα χαρτιά. Και νομίζουμε ότι η πείρα μέχρι στιγμής δείχνει ότι εκεί που πιο έντονα, με πίεση στη Διεύθυνση, στο Υπουργείο Υγείας, στον ΕΟΔΗ, στα κατατόπους νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ότι είχαμε και τέτοια και μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα και έτσι πρέπει να γίνει η κατάσταση. Και λέω ανεξάρτητα αν ακόμα στο νομό της Θεσσαλονίκης τώρα που είναι ο πιο μεγάλος εδώ στην περιοχή μας, κλείσουν και τα δημοτικά. Γιατί θα επανέλθουν τα παιδιά στο σχολείο κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να πούμε ότι πάλι πάρθηκαν όλα τα μέτρα με ασφάλεια, θα πρέπει όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί πριν γυρίσουν στο σχολείο να κάνουν τεστ. Δεν μπορεί να υποθέσουμε απλώς ότι μειώθηκαν τα κρούσματα γιατί μείναμε όλοι σπίτι για 2-3-4 εβδομάδες. Mm-hmm. Και πόσο σημαντικά. Με όλα τα άλλα μέτρα, βέβαια. Ναι, εντάξει, τώρα επικεντρώνουμε κυρίως στο τεστ γιατί είναι το πρώτο και το άμεσο. Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα, βέβαια, τις απολυμάνσεις που πρέπει να γίνονται από τους Δήμους. Ότι ακόμα και τώρα να ανοίξει συζήτηση για το νέο άνοιγμα των σχολείων σε νέες αίθουσες με αραιωμένα τα παιδιά. Εμείς βάζουμε, κοιτάξτε, αν εκπαιδευτεί και άλλα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα, ότι θα πρέπει το χειμώνα τα παράθυρα να είναι ανοιχτές τάξεις. Άρα αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κονδύλη για τη θέρμανση. Ότι θα πρέπει να είναι μικρότερες οι ώρες, έστω και κατά 5 λεπτά. Άρα να δίνεται δυνατότητα για μεγαλύτερα διαλύματα. Είναι μια σειρά και τέτοιων μέτρων και τιμάτων και ζητημάτων που μπορεί να βοηθήσουν τέλος πάντων σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Μάλιστα. Κρίσιμα ζητήματα, πραγματικά. Και επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε και ξαναλέμε και μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι πρέπει να είναι υπόθεση του λαού, των συλλογικών του οργάνων, των σωματείων του, των συλλόγων του, η διεκδίκηση αυτών των αυτονόητων, όπως θα έπρεπε να είναι, μέτρων, τα οποία όμως η κυβέρνηση δεν προχωρά. Ακριβώς έτσι είναι. Mm-hmm. Και νομίζω εκεί που το έχουμε δοκιμάσει και έχει δοκιμαστεί, υπάρχουν και αποτελέσματα και είναι θετικό αυτό και πρέπει να συνεχιστεί πιο μαζικά, πιο οργανωμένα, με μεγαλύτερη ένταση. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε να ανέβουν στο κόκκινο διεκδικήσεις, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, συνολικά του λαού. Αυτό θα δώσει απάντηση στα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Αύριο άλλωστε είναι και μέρα δράσης. Ακριβώς. Θα είναι και εκεί. Και τη Σωματεία Εκπαιδευτικών και άλλοι συνάδελφοι. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρόπουλε, να ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.